Πιο πολύπλοκη με αυστηρά περιουσιακά κριτήρια είναι η ρυθμίση που αφορά την εφορία με το εισόδημα κρίνει τον αριθμό κατ' επέκταση και του ύψους των δόσεων. Κατά διαβολική σύμπτωση, αυτό είχαν απαιτήσει εξ αρχής οι εκπρόσωποι των δανειστών και ας ψηφίζει η κυβέρνηση ότι στην μεταμνημονιακή εποχή δεν χρειάζεται σύμφωνη γνώμη της Τρόικας για να εφαρμοστούν ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Οι 120 δόσεις δεν είναι θέμα συζήτηση με τους θεσμούς, δήλωνε την προηγούμενη εβδομάδα η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάσου, όταν πριν από 2 εβδομάδες ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους Φώτης Κουρμούσης, στη συνάντησή του με τη διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αποκάλυπτε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης θεσμών για τη ρύθμιση των χρεών στην εφορία. Απόδειξη δε ότι κάποιο κόλλημα υπήρχε είναι ότι και οι 2 ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις φτάνουν να κατατεθούν στη Βουλή μετά το Πάσχα. Σε κάθε περίπτωση, μετά τις κυβερνητικές επανειλωδίες και τα σβήσε γράψη, όλα δείχνουν ότι διαμορφώθηκε το τελικό πλαίσιο, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή αυτή την εβδομάδα, ώστε μαζί με τη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στην ταμεία να ψηφιστούν από την Ορομέλεια μετά τις 6 Μαΐου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα εξυπηρετούσε και τους πολιτικούς στόχους της κυβέρνησης ενώπιση εκλογών, καθώς θα καθίστατο δυνατόν να λειτουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα κατατεθούν οι αιτήσεις πριν τις ευρωεκλογές. Θα διευκόλυνε όμως και τους οικονομικούς στόχους, αφού όπως αναμένεται θα εστρέψουν αρκετά χρήματα στα κρατικά ταμεία, ανατρέποντας ίσως την αυξητική τάση των χρεών προς την εφορία. Τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος μαζί με τις ισορρομένες οφειλές των προηγούμενων ετών διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο σε 104,652 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 18,251 δισεκατομμύρια έχουν ήδη χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εισπράξεις. Επί της ουσίας το εισπράξιμο ποσό ανέρχεται σε 86,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο τα φρέσκα χρέη ξεπερνούν στο πρώτο δίμηνο του 2019 τα 2 δισεκατομμύρια, γεγονός που οι ειδικοί συνδέουν και με την προσδοκία των οφειλετών για τη νέα ρύθμιση των χρεών.